Σας το ξαναλέμε, κυρία Υπουργέ. Και μην κάνετε πως δεν ακούτε. Αποσύρτε το νομοσχέδιο, γιατί προκαλείτε. Και προκαλείτε όχι μόνο με το νομοσχέδιο, προκαλείτε ένα χρόνο τώρα, γιατί σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας η κυβέρνηση τα μόνα που έκλεισε και στην πραγματικότητα δεν άνοιξε ποτέ είναι τα πανεπιστήμια για τους φοιτητές τους. Και δεν είναι άνοιγμα, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, η τηλεκπαίδευση. Ένα αμφίβολο υποκατάστατο της παιδείας και της μόρφωσης είναι. Για την κυβέρνηση, βλέπετε, τα εμπορικά κέντρα μπορούν να είναι ανοιχτά, αλλά όχι τα πανεπιστήμια. Για την κυβέρνηση, οι συναθρήσεις στο δρόμο επιτρέπονται μέχρι 100 άτομα, αλλά στα βαγόνια του μετρό μπορεί να είναι εκατοντάδες, όπως και στα εργοστάσια ή και στα αεροπλάνα. Ενώ σύμφωνα με την χατζαϊβάτικη λογική της κυβέρνησης και των παπαγάλων της, ο ιός κολλάει μόνο στα συλλαλητήρια, όχι όμως στις σχολικές αίθουσες κλουβιά των 25, των 27 στιβαγμένων μαθητών. Εκεί δεν κολλάει, σύμφωνα με τη λογική σας. Τώρα στα πανεπιστήμια, βέβαια, για να λέμε και την αλήθεια ολόκληρη, λειτουργούν και προωθούνται κανονικά τα επιχειρηματικά τους πλάνα. Αυτή η λειτουργία των πανεπιστημίων ποτέ δεν σταμάτησε, ούτε μέσα στην πανδημία. Ωστόσο, διαζώσεις μαθήματα δεν γίνονται εδώ και ένα χρόνο για τους φοιτητές, ούτε εργαστήρια, ούτε πρακτικές, ούτε κλινικές ασκήσεις. Οι πρωτοετής δε φοιτητές δεν έχουν μπει ακόμα σε αμφιθέατρο. Και ενώ το λογικό και το αναγκαίο θα ήταν για μια κυβέρνηση και για ένα Υπουργείο Παιδείας να ακούσει τις αγωνίες των χιλιάδων φοιτητών και να πέσει με τα μούτρα για να εξασφαλίσει όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη ζωντανή και υγειονομικά ασφαλή εκπαιδευτική και μορφωτική λειτουργία των πανεπιστημίων, όπως άλλωστε και όλης της εκπαίδευσης, φροντίζοντας για επιπλέον εκπαιδευτικό προσωπικό, φροντίζοντας για περισσότερους χώρους. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύεται ότι υπάρχουν εντελώς άλλες προτεραιότητες και έγνοιες στην εκπαίδευση. Όπως, ας πούμε, το πώς θα στρατοπεδεύσει, γιατί αυτό θα γίνει με το νομοσχέδιο, το πώς θα στρατοπεδεύσει η αστυνομία μόνιμα μέσα στα πανεπιστήμια. Και ας μην ξεχνάμε, βέβαια, εδώ την πρωτοφανή, πρωτότυπη αν μη τι άλλο, για εκπαιδευτικό νομοσχέδιο, βέβαια, κοινή παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού νομοσχεδίου από τους Υπουργούς Παιδείας και Δημοσίας Τάξεως. Το πρόσχημα βεβαίως είναι γνωστό. Προβάλλεται και αξιοποιείται εδώ και χρόνια. Η ολοφάνερη πια προβοκατόρικη δράση μηχανισμών των γνωστών αγνώστων που καμιά σχέση δεν έχουν με τους φοιτητές και το κίνημά τους και η συστηματική συκοφάντηση των πανεπιστημίων ως άντρων εγκληματικότητας. Αλήθεια όμως, όταν καταργούσατε το πανεπιστημιακό άσυλο, εσείς ήσασταν και τότε, τον Αύγουστο του 2019, δεν ήσασταν εσείς που λέγατε ότι βάζετε έτσι τέρμα στην ανομία και την εγκληματικότητα? Τι έγινε? Σταμάτησαν αλήθεια τα φαινόμενα της διακίνησης ναρκωτικών ή μήπως συνεχίζονται? Στην πραγματικότητα, όλη αυτή η ένταση της καταστολής που επιθετικά προωθείται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει την παραμικρή σχέση με την αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων της λειτουργίας των πανεπιστημίων. Και όπως οι προβοκατόρικες ενέργειες και τα υπαρκτά φαινόμενα εγκληματικότητας αξιοποιούνται εδώ και χρόνια για να προωθούνται κατασταλτικά μέτρα σε βάρος των φοιτητικών συλλόγων και των φοιτητών που διεκδικούν για τις σπουδές τους και τις ζωές τους, έτσι ακριβώς και η πανεπιστημιακή αστυνομία προορίζεται πριν απ' όλα για την περιφρούρηση της επιχειρηματικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, αλλά ταυτόχρονα και για την κατασταλτική αντιμετώπιση της οργανωμένης συλλογικής αμφισβήτησης του πανεπιστημίου ανώνυμη εταιρεία και κάθε βέβαια αγωνιστικής διεκδίκησης των φοιτητών για ολοκληρωμένες σπουδές και πτυχία με αντίκρισμα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος και ο σκοπός, ο βασικός της εγκαθίδρυσης της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό, ξέρετε, δεν αλλάζει. Είτε αυτή η πανεπιστημιακή αστυνομία υπάγεται στο αρχηγείο της αστυνομίας, είτε υπάγεται στις πριτανίες των ιδρυμάτων, όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και κάποια άλλα, και τα υπόλοιπα μάλλον αντιπολιτευτικά κόμματα πλην του ΚΚΕ. Κάπου εδώ, προσέξτε τώρα, ή και το από που θα πληρώνονται, αν είναι αυτό το ζήτημα δηλαδή. Κάπου εδώ έρχεται τώρα ο υφυπουργός της παιδείας, της ανώτατης παρακαλώ παιδείας, και αναρωτιέται δημόσια, τάχα αθώα, μα τόσο κοινικά, και πού είναι, λέει, το πρόβλημα. Και το 1969 στη Χούντα δεν υπήρχαν αστυνομικά τμήματα μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές. Από κοντά και πρώην υπουργός τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, πανεπιστημιακός και αυτός, ο κύριος Μάρδας, προτείνει δημόσια, ακούστε, δημόσια προτείνει την αξιοποίηση των αστυνομικών, λέει, εν ενεργεία, που φοιτούν για ένα δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό στα πανεπιστήμια, αφού, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, είναι εξοικειωμένοι, λέει, με το πανεπιστημιακό περιβάλλον και ουδής γνωρίζει ποιοι είναι. Το αλυσμόνητο σπουδαστικό της ασφάλειας σε μεταμοντέρνα εκδοχή. Τι άλλο θα ακούσουμε από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο που σας μένει πια είναι να κάνετε μια κοινή διακομματική επιτροπή εργασίας όλων αυτών των ρηξικέλευθων πανεπιστημιακών καθηγητών. Την ίδια ακριβώς αποστολή με την πανεπιστημιακή αστυνομία έχουν και τα υπόλοιπα μέσα. Και οι υπόλοιποι μηχανισμοί καταστολής που νομοθετούνται για τους πανεπιστημιακούς χώρους με το νομοσχέδιο. Τι ηλεκτρονικά και λοιπά συστήματα ασφαλείας για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Τι ηλεκτρονικές μπάρες εισόδου, τι κάμερες επιτήρησης, τι ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης στις εσωτερικές και εξωτερικές και εξόδους. Για σταθείτε όμως, για μια στιγμή. Όλα αυτά μάλλον δεν θα θυμίζουν και τόσο πανεπιστήμιο αν πραγματοποιηθούν, και μάλλον θα παραπέμπουν περισσότερο σε ένα σιδερόφρακτο hub ενός επιχειρηματικού ομίλου. Στην ίδια ακριβώς κατασταλτική λογική και το λεγόμενο πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών. Οι ποινές που προβλέπονται για παραβάσεις φωτογραφίζουν και στοχοποιούν όχι κάποιους εγκληματίες, όπως θα νόμιζε κανένας, αλλά πολύ συγκεκριμένα τη δράση των φοιτητικών συλλόγων και των αγωνιστών φοιτητών μέσα στα πανεπιστήμια. Γιατί ποινές που φτάνουν μέχρι και στη διαγραφή από τη σχολή για παρακόλληση μαθήματος παρακαλώ και θεσμικού οργάνου δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά απλά καταστολή ενάντια στις γενικές συνελεύσεις των φοιτητικών συλλόγων, στις κινητοποιήσεις τους, που στο παρελθόν αυτές κινητοποιήσεις μπόρεσαν και μπλόκαραν και ακύρωσαν μέχρι και την επιβολή διδάκτρων σε μεταπτυχιακά. Και εδώ ο δρόμος άνοιξε και το άλοθη σας δόθηκε πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ. 2 χρόνια πριν, το Σεπτέμβρη του 2018, με το πόρισμα της Επιτροπής Παρασκευόπουλου δινόταν το σύνθημα για την παραπέρα ποινικοποίηση των αγώνων των φοιτητών, θεωρώντας αυτό το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ την κατάληψη ποινικό αδίκημα και προβλέποντας τη σύσταση επιτροπής, λέει, αντιμετώπισης καταλήψεων. Ούτε βέβαια είναι τυχαίο ότι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που εγκαθιστά την αστυνομία μέσα στα ιδρύματα περιλαμβάνονται και τα όρια φοίτησης που συρρυκνώνονται αδιαφορώντας τελείως για τις αντικειμενικές, τις περισσότερες φορές, δυσκολίες ολοκλήρωσης των σπουδών για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Να τη λοιπόν μπροστά μας ολοφάνερη η διαχρονική εξήγηση όλων αυτών των κατασταλτικών μέτρων. Όσο το Πανεπιστήμιο θα εντείνει και θα βαθαίνει την επιχειρηματική του λειτουργία, όσο περισσότερο θα μετατρέπεται το ίδιο σε επιχείρηση με πελάτες από τους φοιτητές του μέχρι τις υπόλοιπες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, τόσο περισσότερο θα έχει ανάγκη την καταστολή, την τρομοκράτηση και την αστυνόμευση για να μην συναντά εμπόδια αυτή του η δράση από όσους επιμένουν να αγωνίζονται και να διεκδικούν τα αιτήματά τους, τα δικαιώματά τους, ενάντια στην υποβάθμιση των σπουδών τους για τη μόρφωσή τους στην πραγματική, για τα εργασιακά τους δικαιώματα. Όσο για τα φληναφήματα, γιατί τέτοια είναι, του νομοσχεδίου περί ακαδημαϊκής, λέει, ελευθερίας, η μόνη ελευθερία που αναγνωρίζεται, η μόνη ελευθερία που επιχειρείται να διασφαλιστεί και με αυτό το νομοσχέδιο, είναι η ελευθερία της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα στο και από το πανεπιστήμιο. Και όσο η επίθεση στο πανεπιστημιακό άσυλο αντιμετώπισε την ανομία, όπως λέγατε κάποτε με σιγουριά, άλλο τόσο η καταστολή μέσα στα πανεπιστήμια θα υπερασπίσει την ακαδημαϊκή ελευθερία. Μια καταστολή βέβαια που και αυτή προετοιμάστηκε, δουλεύτηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά όταν ήταν κυβέρνηση, με τις επιθέσεις των ΜΑΤ σε φοιτητές, σε μαθητές, σε εργαζόμενους, σε συνταξιούχους, αλλά και με την περιστολή, τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία και τόσα άλλα. Και να έρχεται τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ και να το τερματίζει. Οι φοιτητές όμως δεν έχουν ανάγκη ούτε από κάμερες, ούτε από την αστυνομία. Έχουν ανάγκη από ανοιχτές σχολές και σπουδές υψηλού επίπεδου. Οι φοιτητές δεν έχουν ανάγκη ούτε από αποκλεισμούς, ούτε από νέα εμπόδια στα μορφωτικά τους δικαιώματα. Έχουν ανάγκη από δωρεάν σύντηση και στέγαση. Έχουν ανάγκη από το να λειτουργήσουν επιτέλους οι σχολές τους. Καταλαβαίνετε. Και εσείς αντί να δώσετε λεφτά για όλα αυτά, δίνετε εκατομμύρια με τη σέσουλα για την αστυνόμευση και την υπερσύγχρονη καταστολή. Μάλιστα, σε αυτό το νομοσχέδιο είναι που βάζετε και το κερασάκι στην τούρτα της καταστολής. Στις λεγόμενες λοιπές του διατάξεις, εκεί προς το τέλος, τροποποιείται σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση το άρθρο 168 του ποινικού κώδικα. Και έτσι, από εδώ και πέρα, ποινικοποιείται, προσέξτε, ακόμα και η απλή παραμονή ενός ανθρώπου σε δημόσιους χώρους, εφόσον το απαγορεύει ρητά η υπηρεσία που τους χρησιμοποιεί και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να προκαλείται διακοπή ή διατάραξη. Στο ίδιο το σημερινό νομοσχέδιο, για να περάσουμε σε μια άλλη, εξίσου αρνητική πλευρά του, αλλάζει ξανά ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Στην πραγματικότητα, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Για πρώτη φορά δίνεται δε στα πανεπιστημιακά τμήματα η δυνατότητα να έχουν λόγο για τη βάση εισαγωγής. Δεν είναι μόνο το δέλεαρ, μάλλον για να δεχτούν οι πανεπιστημιακοί την καταστολή στα πανεπιστήμια. Στην ουσία, ρίχνει αυτή η διάταξη, ρίχνει κι άλλο νερό στο μήλο της κατηγοριοποίησης των σχολών, των πτυχίων και των αποφύτων. Παράλληλα, επαναφέρει και την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που κανείς να μην έχει αμφιβολία, το έχει δείξει άλλωστε η πείρα, ότι θα σημάνει χιλιάδες λιγότερους εισακταίους, όπως είχε γίνει τότε επί εποχής Μαριέτας Γιαννάκου με τη βάση του 10. Η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου βέβαια ισχυρίζονται ότι έτσι ανεβαίνει το επίπεδο, λέει, των υποψηφίων φοιτητών και η ποιότητα των μαθητών που εισάγονται στα πανεπιστήμια. Η ποιότητα όμως τελικά των μαθητών και των υποψηφίων φοιτητών δεν αντανακλά τίποτε άλλο παρά την ίδια την ποιότητα του σχολείου που φοιτούν. Και η αποτυχία και οι χαμηλές βαθμολογίες των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός από τις αυξομοιούμενες δυσκολίες των θεμάτων, δεν είναι παρά η αποτυχία του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος που υπάρχει και του σχολείου αυτού του συστήματος, παρά τις φιλότιμες και ηρωικές πολλές φορές προσπάθειες των εκπαιδευτικών. Για ποια ποιότητα αλήθεια μιλά το Υπουργείο όταν αυτό το σχολείο προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στις δεξιότητες και τις αποσπασματικές πληροφορίες αντί για τη σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση? Λίγους μήνες πριν εσείς δεν ήσασταν που ενισχύσατε αυτή τη λογική των δεξιοτήτων στο σχολείο σε βάρος της ουσιαστικής γνώσης? για να μην θυμηθούμε το έσχος της βίαιης αποκοπής της σχολικής, από τη σχολική γνώση για 15χρονα παιδιά που στέλνονται στις γαλέρες της ανήλικης εργασίας με το πρόσχημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όσο για την ποιότητα των μαθητών, τι λέτε? Είναι άραγε άσχετη με την τσέπη και την κοινωνική θέση των γονιών τους η ποιότητα των μαθητών? Σε κάθε περίπτωση, οι αλλαγές της Νέας Δημοκρατίας για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια δεν γίνονται εν κενό. Δεν θα αργήσω, κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζουν και αυτές στο δρόμο των αλλαγών του ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψαν τη Β και Γ Λυκείου σε κανονικότατα ανταγωνιστικά φροντιστήρια. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία έρχεται και κλέβει από το ΣΥΡΙΖΑ και την ιδέα των δύο μηχανογραφικών, το πρώτο με λίγες επιλογές, 10%, βάζοντας το μαχαίρι στο λαιμό των υποψηφίων να τζογάρουν, κυριολεκτικά, συμπληρώνοντας το μηχανογραφικό τους δελτίο γιατί έχουν λίγες επιλογές και παίζοντας το μέλλον τους στην τύχη. Και μπορεί βέβαια ο καθένας να καταλάβει ότι από αυτή τη λοταρία κάθε άλλο σημαίνει ότι θα περνάνε οι υποψήφοι στις σχολές που θέλουν. Οι ρυθμίσεις αυτές το μόνο που θα κάνουν είναι να φέρουν, είναι να αποκλείσουν χιλιάδες μαθητές, ιδιαίτερα από τις φτωχές λαϊκές οικογένειες, από τα πανεπιστήμια, ενώ ταυτόχρονα και παράλληλα θα εμφανιστούν και πάλι πολλές κενές θέσεις σε τμήματα πανεπιστημιακά και θα ανοίξει έτσι ξανά η συζήτηση για μια νέα αναμόρφωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξέρετε τι εννοώ. Αυτά έρχονται και δένουν, βέβαια, και με την επιδίωξη της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα τοπίο μετά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με κολέγια, με αναβαθμισμένα ιδιωτικά ΙΕΚ, πιο οργανικά συνδεδεμένο με τις ανάγκες του κεφαλαίου κάθε στιγμή, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, στο πλαίσιο βέβαια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πτυχία και προσόντα που θα τα δίνει οποιοσδήποτε και τελικά θα τα κρίνει η αγορά. Αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε φίλοι, και σε αυτή τη γραμμή και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πάτε μια χαρά, υπακούετε και την υπηρετείτε. Το ελάχιστο που θα μπορούσε σήμερα να ανακουφίσει τους υποψηφίους στην αγχώδη όντως, αλλά και κοστοβόρα για τις οικογένειές τους διαδικασία των πανελλαδικών, θα ήταν να έχουν την απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προτίμησης. Να έχουν το δικαίωμα της επανάληψης της διαδικασίας, όσες φορές το επιθυμούν οι υποψήφοι. Να έχουν το δικαίωμα που το είχαν παλιά, της κατοχύρωσης βαθμολογίας μαθημάτων για τις επόμενες χρονιές και διευρυμένες βέβαια επιλογές σχολών ανάλογα με τα μαθήματα. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση φουλάρει τις μηχανές της αντιλαϊκής της πολιτικής, ψηφίζοντας όλο και πιο γρήγορα εχθρικούς νόμους για το λαό. Ο λαός έχει τη δύναμη και εμείς λέμε ότι έχει και το δικαίωμα αυτούς τους νόμους να τους αφήσει στα χαρτιά. Και να είστε σίγουροι ότι θα το κάνει.